Όχι, για μένα, για μένα, για μένα. Τον φίλο μας τον Ολέκ. Θέλετε να τον βάλουμε αυτό να κάνουμε. Ναι. Θα κάνουμε λοιπόν τώρα, ξεκινώντας έτσι λίγο για να, αφού έχουμε και ενέργεια, να μπορέσουμε να δώσουμε έτσι το καλύτερο χειροκρότημά μας. Θα κάνουμε κάποιες επιβραβεύσεις. Οπότε, για να έτσι ξεκινήσουμε με ενθουσιασμό το επόμενο μέρος της εκπαίδευσης. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον κύριο Κατσάνοφ, τον οποίο θα τον παρακαλέσουμε να κάνει αυτός τις επιβραβεύσεις. Και ξεκινάμε με νέους τίτλους που βγήκαν το διάστημα αυτό των 2-3 μηνών. Δεν θα δώσουμε τώρα στους προηγούμενους, κάθε και μόνο στους καινούριους δίνουμε, έτσι. Δηλαδή, υπήρξαν τίτλοι που βγήκαν το τελευταίο 2-3 μηνών. Και ξεκινάμε από τους ντρόους. Νέος Bronze Master, Νίκος Κουτέλας. Εμείνε εκεί να σε φωτογραφίσουν. Este jalumi. Νίκο! Ναι, βγάζει φωτογραφία με τον Νίκο. Κάνεις βίντεο, βγάζεις βίντεο. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα, τι βλέπεις το 2015, πώς το σκέφτεσαι, πώς το αναπτύσσεις. Μεγάλη στόχη. Γιατί βλέπω και τον τύπο σπαθούν να κάνει εταιρεία και όντως η εταιρεία ακούει. Με βάση το τι μας έχετε πει εσείς, βλέπω πολύ μεγάλες προσπάθειες. Ήδη ξεκινούμε με κάποιες προσπάθειες να ανοίξουμε κάποιες χώρες. Η Κύπρος ήδη έχουμε προετοιμάσει κάποιες κινήσεις για να ενεργοποιηθεί ακόμη περισσότερο και θεωρώ ότι το 2015 θα είναι πολύ πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό. Δηλαδή το 2015 θα φάμε 5-6 κουφάκι. Αλλά συνηθίζω πριν να δούμε τον επόμενο. Οπότε αυτό είναι το επόμενο που θα πάρει. Το βλέπω. Αυτό είναι το επόμενο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, νέος, ο επόμενος μπρος μάστερ. Νίκος Λιγάκης. Νίκος Λιγάκης, το ξέρετε. Αυτός πρέπει να είναι κριτικός μου φαίνεται. Είναι βάστη κριτικός. Είναι στην Κρήτη. Πού είναι αυτό. Είναι στην Κρήτη, ωραία. Άρα είναι στην Κρήτη. Όχι, είναι στην Κύπρο, αλλά είναι σπίτι. Άρα είναι σπίτι, εντάξει, ωραία. Ποιος σας προσφοράσαι εσύ. Άρα είσαι εσύ ως σπόσφορα. Μία μπρόνς, όχι. Άντε, το πάρουμε εμείς. Θα το δώσεις εσύ, θα το δώσεις, πάρε δώσ' και την καρφίτσα του. Και πες τους συγχαρητήρια από εμάς. Και την επόμενη φορά είναι κάτι σπίτι του. Αλλά να λοιπόν, τώρα θα ανέβουμε επίπεδο. Ξεπερνάμε το Σίλβερ και πάμε να δούμε τώρα τους χρυσούς. Νέοι Gold Masters! Άντρι, καλώ ήρθατε! Όχι, δεν κοιτάξτε, εγώ. Εντάξει, θα είσαι σαν παρασύνδεση. Δύο βέβαια. Αυτό οφείλεται 70% στην Άντρη και 30% στον Άντρη. Γι' αυτό έχουμε την Άντρη μπροστά, το όνομα πρώτη, Άντρη και Τάσος Καρατώλης. Πολύ καλή. Ευχαριστώ.
Ξεκινάει άντρη, άντρη. Κάμετε λίγο. Άντρη. Ο επόμενο στόχο είναι ότι γιατί πραγματικά έψαχνα πολύ καιρό για μια σωστή εταιρεία που ταιριάζει και στο δικό μου κλάδο. Πέρα. Και πραγματικά χαίρομαι που βρήκα μια σωστή εταιρεία. Και ο επόμενο μου στόχο είναι να ταξιδεύω σε όλες τις χώρες. Όπου βραβεύεται όλο τον κόσμο. Όπου αυτό είναι αυτή η πραγματική δικτυότητα. Είναι ο θηλυκός φέκας, εγώ τι λέω. Η άντρη είναι ο θηλυκός φέκας. Μπράβο. Μπράβο, ρε άντρη. Μπράβο, μπράβο. Το οποίο θέλω να πω εγώ είναι ότι όντως, χωρίς την άντρη, δεν θα πηγαίνω αυτοίστα. Άρα δεν συμπληρώνω. Εγώ απλά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, το οποίο θα το κάνω από ματάκια νανοτεχνολογίας, διότι είναι όλες οι μικρές οι μονάδες όλων των φίλων των συνεργατών, και τον πιο πάνω και τον πιο κάτω που μας έχουν φέρει σε αυτόν τον τίτλο. Άρα το ευχαριστώ σε έναν τεχνολογία. Τέλειο ποδοσφαιρικό. Σαν νοσοματίδα. Γιατί σιγουρότατα οι τίτλοι είναι κάτι ωραίο, σε επιβραβεύει. Αλλά είναι το τι κάνεις για τους άλλους και τι κάνουν οι άλλοι για εσένα. Ο σκοπός είναι αυτός. Και σε αυτή την εταιρεία νιώθεις οικογένεια, επιχείρηση, φιλία, είναι όλα μαζί. Όλα μαζί. Όπως λέμε, ευεξία πρέπει να είναι όλα ένας τροχός που να γερνάει. Αυτή η εταιρεία μας έχει δώσει τον τροχό. Τώρα είσαι έτοιμος να ανταποκριθείς στην πρόκληση της άντρης που σου λέει ότι θα σε κάνει, θα κάνει το δικτύο της διεθνές δίκτυο. Θέλει να κάνει το διεθνές δίκτυο. Τι θα κάνουμε. Θα το κάνουμε. Μαζί της. Προγράμματα, βάλε προγράμματα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, οι άντρε κάθεται, αλλά θα σου παραμείνει. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι certificate of official recognition ότι ο Τάσος Καρατώνης είναι qualified technician. Περίμενε, σε μια με τούτο. Μα πώς θα διπλώνετε, ήδη όλοι γνωρίζετε, διότι προσπαθώ να βοηθώ πάντα. Ναι. Μπράβο, Λάσο. Είμαστε περήφανοι για σένα. Μέσω της βοήθειας, ίσως ήρθε αυτό. Εγώ έχω να πω σαν εταιρεία έχω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Τάσο προσωπικά. Διότι ο Τάσος είναι ένα σπάνιος πραγματικά άνθρωπος, δεν λέμε τώρα για το κομμάτι, σου μένει πραγματικότητα αυτή. Που είναι δηλαδή το πρότυπο αξιοπιστίας, ένα άνθρωπο που χαίρει γενική εκτίμηση από όλου και πιστεύω ότι δίνει το καλύτερο του εαυτό για την εταιρεία και εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο όλο τον κόσμο. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο. Και βέβαια να δείξουμε στην Άντρη τον επόμενο τίτλο. Θα πάρει, Άντρη μου είναι αυτό. Α, ναι, σίγουρα. Εντάξει, είσαι ετοιμάς στον επόμενο. Έχουμε όμως εδώ και τον επόμενο τρίτο, ο οποίος όμως έχει τα γενεθλιά του σήμερα και δεν μπορείτε να έρθει. Είναι ο Γιώργος Γεωργίου, βγήκε πλατινένιος. Αλλά επειδή έχει τα γενεθλιά του, κάπου πετάει καλά φαίνεται και δεν μπορείς να έρθει. Το ευχόμαστε έτσι όλα όλοι μαζί, χρόνια πολλά. Το χειροκροτούμε και αυτόν τον Γεωργίου. Την καρφίτσα του Γιώργου συν το διπλωμά του είναι αυτά. Θα το δώσουμε τώρα στον Τίνο ή στον. Σε μένα. Οπότε εσύ αυτά τα δίνει όπω είναι. Ο Γιώργος Γεωργίου λοιπόν βγήκε τον προηγούμενο μήνα πλατινένιο. Πλατινένιο μα. Δηλαδή στην Κύπρο ήδη έχετε έναν, δύο, τρει πλατινένιου ήδη. Στι υπόλοιπε χώρε. Εσεί πάτε μπροστά. Τρει πλατινένιοι ήδη στην Κύπρο και ο Χριστόφορο σε πόσα steps γίνεσαι. VIP. Σε 60 steps ο Χριστόφορος θα ετοιμάζεται να γίνει VIP Master που σημαίνει θα γίνεις Ζαφύρι. Βέβαια και ο Δήμος θα γίνει συναγωνισμός. 80 ο Δήμος. Ο Δήμος είναι 80. Εντάξει σε λίγο πίσω. Κοίτα με όλα αυτά που θα κάνουμε τώρα το εμβρίο. Πες μας και τι θα πάμε βροχή όλοι. Πες μας και τι είναι το Ζαφύρι, τι θα παίρνει το Ζαφύρι, τι. Εσύ είσαι, αφήστε το Ζαφύρι. Τώρα εμείς τα λέμε. Αυτά θα ρωτήσουμε εσένα. Το λάμπο. Αυτά στη σχέση τώρα δεν είναι. Ωραία, αυτά στη σχέση είναι. Αυτά. Όχι ρε. Thank you.
Αλλά μια ώρα να μείνει στην γη. Και τώρα που κοζάρω Εγώ ήθελα να ξεκινήσω από τη μικρή Τι ξέρουμε μέχρι τώρα για τον Τερόπους. Ποιος μπορεί να μας πει. Λεφτά θα βγάλει. Ναι, εσύ, Ευρώ! Α, ναι, έχει παιχνίδι σήμερα. Να πούμε τι ξέρουμε. Την άλλη φορά, την προηγούμενη φορά, όλα έδιναν να μας λεφτά κάθε φορά που απαντούμε. Επλήρωνε μας για να το απαντούμε. Α, ναι, πού τα χρήματα. Αυτός, λόγω που δεν έχει ευρώ, όπως είχε στη Θεσσαλονίκη, να δει μια απάντηση, προτιμάει ότι μήπως να σας φιλήσει. Εντάξει. Γεωργία, τι έμαθες. Για τον Τερόφες. Ναι. Λοιπόν, έχω μάθει ιστορικά από πού ξεκίνησε τον Τερόφες πριν από 20 χρόνια. Ιστορία κατ' τον Ρασβίουσα, κατ' το Μαρσέλο. Πού έχει χρησιμοποιηθεί, διάστημα και στρατό. Και τα τελευταία 5 χρόνια όταν ξεκίνησε να φτιάξει. Το τερόφες που έχουμε εμείς σαν τετάιλις είναι πατέντα. Στο μας είναι πατέντα να παρόει το τερόφες τα μάσια από πατέντα. Εκεί μπορούμε εύκολα, πολύ γρήγορα. Ποιος άλλος, Τάσος. Προσφέρει, μπορούμε να κάνουμε 4 ειδών τεστ. Τα βιολογία των οργάνων, ενεργειακά τα 17 οργάνα, το ψυχοσυναισθηματικό και το μέσο όρο υγείας που είναι το 64.000 Η συσκευή σίγουρα δεν είναι ιατρικών εργαλείων, απλά δείχνει γενικές ενδείξεις της υγείας και ότι πρέπει ακολούθως να δούμε κάτι που είναι χαμηλό, τότε θα επισκεφτούμε γιατρό, αλλά εφόσον το χρησιμοποιήσουμε 5 συνεχόμενες μέρες, τώρα θα έχω μια σαφή να Супер, отлично. Так, еще сейчас прошу молодых людей, девушек. Кисис, ты там вас пикати? Дермоменто теста бедон, грисине деблингарня. Что это? Как это сказать? Это в смысле, мембриан сердца, то это не хочу быть на то, что это не хочу быть на то, что это не хочу быть на то, что это не Γι' αυτό το δέρνουμε ένα παιδό. Θα το δείξουμε λίγο αυτό. Δείξτε μας λίγο την κούκλα. Με κάτι. Πες το κάτω. Μπροστά, έλα μπροστά. Έλα μπροστά. Πες το όνομα σου. Και πάει στην καρδία. Δείξε μας. Αυτό είναι σημεία του φολ. Αυτό το σημείο είναι σημείο MC7 και το κίτρινο. Λίγο δεν φαίνεται, αλλά το κίτρινο δρομάκι, το MC7 πηγαίνει κατευθείαν στην καρδιά. Είναι κίτρινο. Θα βάλω το κούκλα να το δείτε από πάνω. Κίτρινο δρομάκι από αυτό το σημείο. Thank you.
Так, молодцы, хорошо усвоили. Браво, Сазолус. Идем дальше. Паме паракато. Итак, хотел небольшим секретом с вами поделиться. Толо на застой на мистико. Если вы хотите получить действительно оздоровительный эффект. Ан фелете е ондос на парете мегало апотелезмата, капио аммеса апотелезмас мену игия. Рекомендую использовать энерджи. Его сас символевом на крисимо пите то энерджи. Девита ритм. Девита ритм. И дерокус. Ке дерокус. Утром, когда вы встали, замерили. Добро и όταν σηκωθήκατε και πήγατε τσίσια στη τουαλέτα, κάνετε πρώτη μέτρηση, μετά πηγαίνετε και κάνετε πρωινό καλά να φάτε, όταν θα κάνετε πρωινό, πρώτα βάλτε ενέργεια. Μετά το πρωινό. Γιατί? Потому что вы поели, у вас энергия. Εσείς πήρατε τροφή, организму πήρε энергия. Распределили энергию с помощью энергии. Мини-энерджи θα σας βάλει ισορροπημένα την ενέργεια σε όλα τα όργανα. Αυτή την ενέργεια που πήρατε με φαΐ. И включили кровообращение. Και μετά θα βάλετε blood circulation που μέσα στο αίμα την ενέργεια αυτή θα περάσει και θα ισορροπήσει όλο το οργανισμό σας. Δεύτερο μυστικό. После обеда. Δεύτερο μυστικό. Όταν θα χρησιμοποιείτε mini energy, περιμένετε 20 λεπτά και τότε βάλτε blood circulation. Γιατί πρώτα mini energy, αυτό που βάλετε πρέπει να γίνει αυτή τη μετακόμιση της ενέργειας στους όργανους και μετά βάζετε blood circulation. После обеда. Δεύτερη, περνάει η μέρα. Δουλεύετε σκληρά και έρχεται μεσημεριανό. Πάλι παίρνετε τροφή και κάνετε ίδιες κινήσεις. Βάλτε δεύτερη φορά energy, περιμένετε 20 λεπτά και βάλτε blood circulation. Между завтраком и обедом и пользование этими комплексами можете свои использовать комплексы в зависимости от своего состояния. Όλες άλλες στιγμές, ανεξάρτητα τι πάθησης έχετε και τι ανάγκες έχετε, χρησιμοποιήστε τα προγράμματα Up και Ritm, όποια εσείς χρησιμοποιείτε. Όμως, βάλτε το σε καθημερινό ρυθμό, ότι να ξεκινάμε τη μέρα από το πρωινό, energy και blood circulation. Τώρα αυτή τη στιγμή έφαγε ο Άλεκ και πρώτο πράγμα που έκανε έβαλε energy. Και σε 20 λεπτά θα βάλει blood circulation. Όταν θα τελειώσει η energy πρέπει να περάσουν 20 λεπτά και θα βάλει blood circulation. Вот этот комплекс очень сильно и быстро оздоравливать человека. А в то система я кафемерено и есть антропо дини пара поли мегали алаги тин оти кат нёфи оти катастаси ту ине тисигиас калитере. Я сейчас делюсь с вами как с пользователем. Сам пользователь. Эго сасло, сам эго есть антропос, πώς νιώθω μεγάλη διαφορά από τη στιγμή που έβαλα αυτό το σύστημα στη ζωή μου. Και όλα αυτά βρήκαμε λόγω που μετράγαμε κατάσταση την υγεία μας με το ρόφις, the ρόφις. Таким образом, у нас с вами в руках, не знаю, как сказать, супер, да, классный инструмент для контроля и для улучшения со своего потенциала организма. А в тогда
τρία εργαλεία. The Rofus, Rhythm και Energy είναι εργαλεία που ελέγχετε την υγεία σας και συνέχεια διατηρείτε σε ψηλό επίπεδο. Понятно, да? То есть это инструмент, который нам позволяет использовать эффективно DeVita технологии. DeRofus είναι εργαλείο που μας δίνει δυνατότητα αποτελεσματικά να χρησιμοποιούμε μόνο για τον αυτό μας άλλα προϊόντα. DeVita Rhythm και Energy. Теперь вопрос, у кого есть DeRofus? Ποιος από εσάς έχει ήδη DeRofus? Супер. Отлично. Отлично. DeRofus. Кто DeRofus уже делал более 10 тестов? Ποιος από εσάς ήδη με το εργαλείο DeRofus έκανε πάνω από 10 τεστ? Προσωπικές, προσωπικά, ναι, στον αυτό. Не только для себя. А, окей, λέει я. Όχι μόνο για τα δεύτερα, για τα δεύτερα. 2, 3, 4, 5, 6, 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 больше мы будем им пользоваться, тем больше мы будем его познавать, этот инструмент. Αυτό το εργαλείο, όπως και κάθε άλλο εργαλείο, όπως περισσότερα βλέπουμε κάποια αποτελέσματα, ανοίγει το μυαλό μας και μαθαίνουμε και το εργαλείο. Поэтому я бы сейчас хотел вам проговорить порядок или план, алгоритм действий. Εγώ θέλω να σας πω πλάνο κίνησης с точки зрения пользователя. Πώς πρέπει να χρησιμοποιούμε το DeRofus. Итак, первое, как вы думаете, с чего нужно начинать пользователю, когда он приобрел вот такой комплекс? Πρώτα απ' όλα, εγώ πήρα το DeRofus και από πού πρέπει να αρχίσει. С чего? Να κατεβάσουμε το λογισμικό στο πρόγραμμα ζαγκώσεις. Надо что ли бью? Yes, crisis. Да. RTFM. Теперь у кого есть Rofus? Кто начинал с вот этого руководства? Рота Фредди на диабазе. Поднимите руку. Кто что диабазе? Окей. Все начинается вот с этого. Английский есть. Английский есть. Изучайте английский, даже я выучаю. Все начинается с руководства. Здесь все подробно написано. Εδώ πολλοί λεπτομέρειες είναι γραμμένα όλα. Πώς θα το χρησιμοποιεί ο καθένας? У нас в России самая ошибка основная это не читают руководство. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που με εκπαίδευση αντιπόκρισα εγώ στις Ρωσία ότι κανείς δεν διαβάζει οδηγίες κρίσης. Γι' αυτό ωραία που το διαβάζω. Στις οδηγίες κρίσης λέει γιατί δεν είναι. Следующее. Δεύτερο. Правильно. Следующее мы устанавливаем программу. Навалите то программа στο таблет. Первую программу мы устанавливаем на планшет с помощью Play Market. Πρώτα βάλουμε το πρόγραμμα στο планшет με το στο πλάνσι το έχετε, κατεβάζουμε το ίντερνετ. Από το ίντερνετ, ναι. Έχει δύο τρόπους, τέλος πάντων. Στην πλάγια είναι Windows. Потом подсоединяем Rofus. Μετά βάζουμε το Rofus. Соединяем Rofus. Πρώτα καθαρίζουμε το δεύτερο ζωτελέρο. Соединяем Rofus, планшет. Затем вводим. Μετά, δεν βάζουμε ακόμα στο χέρι, μετά βάζουμε τα στοιχεία. Данные. Имя.
το όνομα επίθετο ηλεκτρόνου πόστου. Και για αυτούς που θέλουμε αυτόματα να στείλουμε αποτελέσματα στο δικό τους email και το email του. Дату рождения. Και βέβαια ημερομηνία και обязательно в порядке. Дата рождения. Потому что все показания, которые обрабатывают этот РОФЭС, они привязаны к дате рождения, к году рождения. Лого, я ти препина базуме энимерумения генисиус, я ти импарху логизмико эти фтиагмено, по я кафе иликия, άλλοι, άλλες συχνότητες είναι καλή ή κακή κατάσταση. Αν τα βάλετε ψεύτικη ημερομηνία γεννήσεως, το показатели будут και φίλο. Και παραδείγματος χάρη θα βάζετε πολύ, ότι είσαστε πολύ νέος και θα διαβάζει αποτελέσματα σας, θα σας δείχνει πιο χειρότερα αποτελέσματα από την αληθινή ηλικία. Γιατί? Γιατί για κάθε ηλικία αποτελέσματα και συχνότητες σημαίνουν κάτι άλλο. Και βέβαια χρειάζεται να βάλουμε αν είσαστε γυναίκα και αν είσαστε άντρα. У мужчин 16 органов показывают. Стус андрес и не 16 органов. У женщин 17. Стис и не кез 17. Если вы введете также, не введете пол, то тоже будет некорректный данный. И он денса вазете ке то фило. Фило. Пали денса в вон сустах от потелезмата. Итак, итак, самые главные показатели это год, число, месяц, год рождения и пол. Γι' αυτό σημασία έχει πάρα πολύ η ηλικία σας και φίλο σας. Συγγνώμη, το mail είναι προαιρετικό. Όχι, το mail είναι υποχρεωτικά. Αν θέλετε, όχι υποχρεωτικά. Αν θέλετε αμέσως τα ονόματα να το στείλετε αποτέλεσμα. Για να προχωρήσει, χρειάζεται να μπει. Όχι, όχι. Να μας πείτε πώς το στέλνετε. Προχωρά χωρίς email. Κάντε το email και συλλαγή. Όχι, δύο αποστάσεις. Это автоматическая программа, установлена сразу же в РОФУС. Меса сто РОФУС иди и парки автомато программа. Ан эси ставазете имейл, мета тин метриси та сталти с автото имейл. Если есть интернет. Ан и парки интернет то планшет автоматически. Εάν είσαι ενεργοποιημένη με Wi-Fi, με ίντερνετ, εκείνη την ώρα στέλνετε αυτόματο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, αυτόματα. Χωρίς να πατήσετε κάτι. Почему я сейчас об этом ставлю акцент? Γιατί το λέω και το υπογραμμίζω. Потому что, когда у вас есть клиенты, γιατί λόγω, όταν έχετε πολλούς πελάτες, вы можете их ввести почты. Можете на базе тета имейл тус. И вам будут поступать их данные. Поступать. Смотри, ты приехал, пришел к клиенту. Ты втаду могу. Вез его электронную почту. Свою почту. Ну я. Свою. Свою. Μπορείτε και να πείτε στους πελάτες να βάλουν στο δικό τους ρόφες δικό σας email και τότε δικά τους αποτελέσματα, αν θέλουν συμβουλή από σας, θα πάνε στο δικό σας email και μπορείτε να είσαστε μακριά και να δώσετε συμβουλή μέσα στο τηλέφωνο, στο email, βλέποντας το email σας από δικό τους ρόφες email με δικά τους αποτελέσματα. Όπως βλέπει τη μάμα. Όπως βλέπει τη μαμά σας. В этом случае лучше почту другую. Μπορείτε να φτιάξετε για την όλη ομάδα σας και πελάτες σας ειδικό email που θα είναι μόνο για να διαβάζετε, να βοηθήσετε, να διαβάζετε αποτελέσματα των συνεργατών σας.